κάτω να εξηγήσω που ήταν και αυτά. Τι ώρες και τέτοια. Έγινε την Τρίτη αυτό και ήρθαν οι πηγόντες πάνω να μου μιλήσουν. Μου λένε να μένω και... Την δική του εκδοχή για τα γεγονότα που προηγήθηκαν της καταστροφικής πυρκαγιάς στην κεντρική Εύβοια που κατέκαψε 24.000 στρέμματα, δίνει ο ένας εκ των υπόπτων για την πρόκληση της φωτιάς, μιλώντας αποκλειστικά στον Sky. Το επιβεβαίωσαν... Μαζί πηγαίναμε, μαζί γυρίζαμε. Το επιβεβαίωσαν και η θείη σου και ο θείος σου, έτσι. Να, κατεβαίναμε προς τον Άγιο Ηρεμία, δηλαδή, και λέει, αν ξέρεις που βλέπαν την κάπνα. Λέω, δεν ξέρω, πρώτη φορά το βλέπω. Το άλοθη του νεαρού ελέγχεται ως ανακριβές, καθώς το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου τον θέλει να βρίσκεται στο χωριό του την ώρα εκδήλωσης της φωτιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος ύποπτος υποστήριξε πως την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά βρισκόταν σε κοντινό χωριό σε απόσταση 25 χιλιόμετρων από την περιοχή του Σταυρού. Όπως προκύπτει όμως από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, βρισκόταν εδώ στο Σταυρό. Ο 33χρονος υποστηρίζει πως είναι πλάκη στην υπόθεση λόγω καταδίκης του το 2018 για εμπρισμό από πρόθεση στην ίδια περιοχή μετά από διαπληκτισμό που είχε με μια γειτόνισσά του. Ενώ για τους ακόμη 8 εμπρισμούς που έχει κατηγορηθεί ισχυρίζεται ότι ομολόγησε μετά από πιέσεις. Ότι με μια κυρία και τσαντίσκα έκανε αυτό το πράγμα και ζήτησα συγγνώμη. Τα άλλα με το ζόρ με πίεσαν, ότι με απειλούσαν θα με χτυπήσουν, θα σου δώσουν μπουνιές και δεν ξέρω τι να πω. Κάτοικοι από το Κοντοδεσπότη ακόμη και 5 μέρες μετά την πυρκαγιά δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσαν. Ενώ αδυνατούν να πιστέψουν πως κάποιος από τους συγχωριανούς τους προκάλεσε την πυρκαγιά με πρόθεση. Κάθε μέρα κάνουμε το σταυρό μας, ήμασταν εδώ, βλέπουμε τη φωτιά. Βγαίνει από πάνω, τρέχαμε 3 η ώρα, χτυπάνε οι καμπάνες, τρέχουμε κάτω, τρέχαμε, φοβόμασταν, ο κόσμος βγήκε έξω, φώναζαν βοήθεια, δεν γνωρίζω για κανένα, ναι, αλλά περισσότερο το παιδί αυτό, είναι πολύ ήσυχο παιδί. Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς. Βρισκόμαστε στο χωριό Μακρυμάλι, 1,5 χιλιόμετρο μακριά από την Ιερά Μονή, στο σημείο που εκδηλώθηκε η καταστροφική πυρκαγιά. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε ταυτόχρονα σε 3 μέτωπα, με απόσταση το ένα από το άλλο 20 μέτρων. Το ένα ήταν πάνω στο δρόμο και άλλες 2 εστίες ήταν μέσα στο δάσος. Μέχρι και σήμερα το πρωί γινόταν η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε το καταστροφικό πέρασμα της πυρκαγιάς. Έχω 250 γυρία. Τι να κάνω τώρα, Μούνα, τι να κάνω τώρα. Δεν μπορώ να βάλω εδώ πέρα μαντρί. Πού να τα πω τα ίδια μου. Το χειμώνα αναμένεται να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα για τους βοσκούς και τους αγρότες εδώ στο Μακρυμάλι της Εύβοιας. Λόγω της πυρκαγιάς έχουν καταστραφεί εξοπλισμοί ποτίσματος, καθώς επίσης και επιμνιοστάσια. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται εξελίξεις για την υπόθεση και ενδεχομένως συλλήψεις με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση.